Είναι το φινάλι της Άννας Βύση με τους συνεργάτες της να τη σηκώνουν στα χέρια τους. Μέχρι τις 7 το πρωί η τραγουδίστρια δεν κατέβηκε από την πίστα και δεν ήταν λίγες οι στιγμές που δάκρυσε από συγκίνηση. Στεναχωριέσαι που κλείνεις εδώ. Με το που άνοιξε η σκηνή το 12. Εγώ έκλαιγα, αλλά εντάξει. Από αυτή τη βραδιά δεν θα μπορούσε να λείψει ο Νίκος Καρβέλας και η Ανίτα Πάνια. Μάλιστα η τραγουδίστρια από πίστας μίλησε για τα συναισθήματά της για τον πρώην σύζυγό της. Πάντα πιστεύω ήταν καλό να βρεθούμε και να αλληλοτραγουδηθούμε. Τον αγαπάω πάρα πολύ. Σε σημείο εκνευριστικό, καμιά φορά. Γιατί είναι ο πιο δύσκολος άνθρωπος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Ο Νίκος Καρβέλας δεν της χάλασε το χατήρι και ανέβηκε τελικά στην πίστα. Αγνάτσες δηλαδή, βράδυ. Ομόφυνα, έτσι. Στα προσέφερα. Αυτό είναι μικρόφωνο. Μην το σπάσεις. Εδώ μιλάμε συγκελάς. Και τώρα το σου κοιτάς. Που λες ότι θα αρχίσουμε στο ραντεβού. Σε μεγάλα κέφια ήταν η Βίκη Καγιά με τον σύζυγό της Νίκο Κρυθαριώτη. Πρέπει να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο, γιατί αυτό που τελικά σε αυτό που πιστέψαμε ήταν ακριβώς αυτό που ήθελε ο κόσμος από εμάς φέτος. Ευχαριστώ τον Στάρια. Η Άννα Βύση δείχνει να διανύει μία από τις καλύτερες περιόδους της ζωής της παρά το γεγονός ότι δεν είναι ερωτευμένη. Θέλεις να ερωτευτείς, για να το πεις σε κάποιον. Το δήλωσα, ναι, το είπα. Θα ήθελα να ξανααισθανθώ έτσι. Να ερωτευτείς τόσο ώστε να λες. Να ερωτευτείς τόσο ώστε να αντέχεις μακριά του μία νύχτα το πολύ. Το πολύ. Ναι. Εγώ προς το παρόν μία νύχτα το πολύ αντέχω με κάποιον. Που δεν το έχω κάνει κιόλα, οπότε. Είμαι το σήμερα και είσαι το χθες.